Έχει γαρφύλος εν καιρό αυτού και ουμή παραμείνει εν ημέρα θλίψεώς σου. Τώρα, εξηγεί παρακάτω, συγγνώμη να σας πω την απόδοσή του, διότι υπάρχει φύλος καιρός κόπος που στον καιρό της δυστυχίας σου δεν θα παραμείνει. Στους επομένους στίχους, στους επομένους πέντε στίχους, ο ιερός συγγραφέας αναφέρει τέσσερις περιπτώσεις το γιατί δεν πρέπει να επισπεύσει κανείς τη φιλία του αν προηγουμένως δεν δοκιμάσει τον φίλον του. Και εδώ είναι η πρώτη περίπτωση. Έχει γάρ διότι υπάρχει φιλία εν καιρό αυτού. Δηλαδή, διότι υπάρχει φιλία καιροσκοπική. Και ξέρετε, ο καιροσκοπισμός πάρα πολύ εύκολα δεν διακρίνεται. Εδώ την παθαίνουν πολλές φορές άνθρωποι υψηλά ιστάμενοι. Ο Δαβίδετη παραδείγματι έπεσε θύμα αυτής της καιροσκοπικής φιλίας και μάλιστα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη πτυχή στιγμή της ζωής του. Όταν ο γιος του Αβεσσαλόμ επανεστάτησε εναντίον του, τότε ένας στρατηγός σπουδαίος του Δαβίδ, πολύ σπουδαίος, γενναίος, θαυμαστός, ομοτράπεζος του Δαβίδ και πολύ αγαπητός στον Δαβίδ, ο Αχιτόφελ. Αυτά που σας λένε γραμμένα στο Β' Βασιλείων 16,23. Τι έκανε αυτός ο Αχιτόφελ? Κοιτάξτε, γιατί αυτό το συναντούμε σαν καιροσκοπισμό σε κάθε αλλαγή μιας καταστάσεως, όποια και να είναι αυτή. Επειδή ο Αβεσσαλόμ ήταν στην πύλη του τείχους, στην πύλη που ήρχονται οι αγρότες απ' έξω στην πόλη το πρωί και φεύγανε μετά, φέρα τα εμπορεύματά τους, τα πουλούσαν ή για διάφορες υποθέσεις εκδικάσεως, έκανε το εξής πράγμα το παλιόπεδο ο Αβεσσαλόμ. Το παλιόπεδο. Μπαίνανε και άνθρωποι για να εκδικάσουν υποθέσεις. Τους έλεγε, κοιτάξτε, ήτανε πρίγκιψε, κοιτάξτε, αν θα πάτε στον βασιλεία δεν θα σας δικάσει καλά. Θα με ρολιπτήσει, δεν θα σας δικάσει καλά. Θα σας δικάσω εγώ. Και χαριζόνταν, παρακαλώ, ο Αβεσσαλόμ στις διάφορες υποθέσεις του βασιλέως, του πατέρα του. Άρχισε να γίνεται αγαπητός στον κόσμο. Ήταν δε πολύ ωραίος. Είχε μία ακόμη μαλλιά, τα μοναδικώς ωραία μαλλιά, αυτά που του γίνηκαν και η αιτία του θανάτου του. Αυτά τα μαλλιά. Και άρχισε να γίνεται δημοφιλής ο Αβεσσαλόμ. Και άρχισε η πόλη να στρέφεται εναντίον του Δαβίδ. Ποιος θα το πίστευε αυτό? Και να μιλάει και να φωνάζει και να διαμαρτύρεται και να κάνει διαδηλώσεις υπέρ του Αβεσσαλόμ. Ο στρατηγός του Αχιτόφελ, σαν καιρός κόπος που ήταν, είδε ότι πάβει να περνάει, με συγχωρείτε για μερικές εκφράσεις που λέω, η μπογιά του βασιλέως, ότι χάνει έδαφος ο βασιλιάς και ότι κερδίζει έδαφος ο γιος του Αβεσσαλόμ, παρατάει τον βασιλέα που ήταν σπουδαίος στρατηγός του και πηγαίνει με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Ήτανε φοβερό αυτό. Είχε φιλία βεβαίως ο Αχιτόφελ με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ τον εκτιμούσε πολύ, αλλά ήταν καιρός κόπος. Γι' αυτό τώρα, αγαπητοί μου, ο Δαβίδ λέγει στον 40 ψαλμό του. Οι ψαλμοί του Δαβίδ έγιναν στις δύσκολες στιγμές του κυρίως. Λέγει το εξής: «Και χάρ, ο άνθρωπος της ειρήνης μου». Ποιος είναι ο άνθρωπος της ειρήνης? Ο άνθρωπος της φιλίας μου, ο φίλος μου, ο Αχιτόφελ. Εφωνήθησα, πάνω στον οποίον είχα ελπίσει, ο εστίον άρτους μου, αυτός που καθόταν στο τραπέζι μου και έτρωγε μαζί μου.
εμεγάλινε επεμεφτερνισμόν, πλάτινε τη στέρνα του και με κλώτσισε. Ο 40 ψαλμός, στίχος 10. Αυτόν τον στίχο, αγαπητοί μου, θα τον πάρει κατόπιν ο Κύριος και θα τον εφαρμόσει στον εαυτό του, διότι ο Δαβίδ είναι το τύπος του Χριστού και ο Αχιτόφελ είναι το τύπος του Ιούδα. Και ο Ιούδας κατοπινά θα κάνει το ίδιο εις τον Κύριο και θα πει ο ίδιος ο Κύριος ότι ο τρόγων επεμέ άρτον επήρε, ο τρόγων άρτον μετεμού επήρεν επεμέ πτέρνα, δηλαδή με κλώτσισε. Βλέπετε λοιπόν ότι τι θα πει φιλία καιροσκοπική, και ότι κανείς πρέπει να διακρίνει και να προσέχει. Γι' αυτό λέγει το ίδιο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ: «Εταίρος φίλου εν εφροσύνη είδεται και εν καιρό θλίψιος έστε απέναντι». Το καιρό που τα πράγματα πηγαίνουν καλά, χαστιέται ο φίλος και περνάει πολύ καλά. Όταν όμως έρθουν δύσκολες ημέρες, τότε γίνεται εκτός. Πηγαίνουμε στη δευτέρα περίπτωση. Είναι τέσσερις, σας είπα. Στον ένα των στίχων: «Και έστει φίλος μετατιθέμενος εις έκθραν και μάχην ονειδισμού σου αποκαλύψει». Δηλαδή, υπάρχουν φίλοι οι οποίοι μεταβάλλουν συντόμως σε έκθρα την φιλία, αποκαλύπτουν στους άλλους τα τρωτά του χαρακτήρος και τη ζωή σου, ώστε να προκαλούν εναντίον σου μάχην και ονειδισμόν. Τι μπορεί να μεταβάλει τον φίλον σε έκθρα? Από την πλευρά μας, μια αδιακρισία μας, να είμαστε αδιάκριτοι, και αυτό να τον πειράξει τον άλλον και να τον κάνει μάλιστα εχθρόν, το πείραγμα να είναι τόσο που να τον μεταβάλει σε εχθρόν. Ακόμα μία ηθελημένη ή αθελή μας προσβολή, κι ο άλλος να προσβληθεί, ή ακόμη να του προκαλέσουμε μία ζημία του φίλου μας. Αυτά από την πλευρά μου. Από τη δική του την πλευρά τι μπορεί να συμβεί? Ένας υπέρμετρος εγωισμός, μία νοσηρή ευθυξία να φυγεί. Γιατί να μου το πεις εσύ αυτό? Γιατί να μου το πεις? Ακόμη μία καχυποψία, να είναι καχύποπτος. Πάντως μία απουσία αγάπη και φροντίσεως. Και έτσι μεταβάλλονται δύο φίλοι σε εχθρούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά όταν ο φίλος μου που έμαθε τα τρωτά μου σημεία, απέκτησε γνώση ατομικών μου ή οικογενειακών μου μυστικών, τι θα γίνει? Θα βγει αυτός να με κακοφημίσει. Βέβαια να σας πω και κάτι άλλο, είναι και επάγγελμα αυτό λιγάκι, έγινε και επάγγελμα. Θα μου πείτε πώς? Να πλησιάζουμε έναν άνθρωπο, του κλέβουμε καμιά φωτογραφία, πλούσια βεβαίως, να έχει φήμη, του κλέβουμε καμιά ύποπτη φωτογραφία που να τον παρουσιάζει, φωτογραφία που να μην άντεχε στη δημοσιότητα, δεν ξέρω τι άλλο, ένα μυστικό, και βγαίνουμε έξω και απειλούμε: ή θα μου δώσεις τόσα λεφτά ή θα βγάλω τη φωτογραφία αυτή στη δημοσιότητα. Βρε παλιά άνθρωπε, με συγχωρείτε, βρε παλιά άνθρωπε. Δηλαδή μετέβαλε στην φιλία σε εμπορική επιχείρηση για να βγάλεις λεφτά? Είναι εξωφρενικό. Πέστε μου, αυτό δεν γίνεται στην εποχή μας? Γίνεται στην εποχή μας. Γίνεται, δυστυχώς, δυστυχέστατα. Τι σημαίνει λοιπόν? Προσέξτε με και ακούστε με, αγαπητοί μου. Όχι εμένα, το λόγο του Θεού ακούσατε το. Ακούσατε, διότι αυτό είναι θεόπνευστο. Ποτέ μα ποτέ μη πείτε ατομικά σας ή οικογενειακά σας μυστικά, διότι δεν πρέπει να αποκαλύψετε αυτά στους φίλους σας, διότι και εκείνοι κάποια στιγμή μπορεί να τα πουν παραπέρα, όχι από κακία,
Τόση ώρα λέγαμε από κακία και να γίνει εχθρός ο φίλος, αλλά και από επιπολαιότητα. Θέλετε λοιπόν να μην πάρουν τον δρόμο της δημοσιότητος τα ατομικά σας και οικογενειακά σας μυστικά, πράγματα που αφορούν στο χαρακτήρα σας, στον τρόπο σας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μέσα τους άσχημα πράγματα που δεν αντέχουν στη δημοσιότητα και τα κρύπτουν επιμελώς. Προσέξτε με, τα κρύπτουν επιμελώς. Δικαιολογημένα θα λέγαμε, τα κρύπτουν επιμελώς. Θέλετε να μην τα μάθει ποτέ κανένας? Μην τα πείτε ποτέ στο φίλο. Προσέξτε, και έμπιστος φίλος εάν είναι, μην τα πείτε ποτέ. Γιατί σε γαργαλάει μέσα σου, αγαπητέ μου, να το πεις αυτό? Θες να το πεις, μην το πεις. Στον πνευματικό σου πες το, μην το πεις στο φίλο σου ποτέ. Και αυτό θα πεις στον πνευματικό σου, θα είναι μόνο αμάρτημα. Εάν δεν είναι αμάρτημα, προσέξτε με, εάν δεν είναι αμάρτημα, είναι απλώς ένα μυστικό του σπιτιού. Ο πατέρας μου σκότωσε έναν άνθρωπο. Παράδειγμα. Και αυτό είναι μυστικό του σπιτιού μας. Γιατί να πάω να το πω εγώ στην εξομολόγηση, αφού δεν είναι δική μου αμαρτία? Να πάω να το πει ο πατέρας μου. Εκείνο σε σκότωσε και δεν θα πάω να το πει. Γιατί να το πω εγώ το μυστικό αυτό, υπάρχει λόγος? Όταν υπάρχει λοιπόν κάποιο μυστικό που δεν αποτελεί αμαρτία, δεν θα το πούμε. Αν είναι αμαρτία, προσέξτε, εδώ είναι κίνδυνος, θα το πούμε, διότι κινδυνεύουμε να πάμε στην κόλαση αν δεν το πούμε αυτό το μυστικό που είναι αμαρτία. Αλλά στο πνευματικό μας, όχι στο φίλο μας. Στο φίλο μας, ξαναλέγω, ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Μην το εμπιστευτείτε το μυστικό σας ποτέ. Κάθε σπίτι έχει τα θέματα, τα τρωτά του, τα κουσούρια του. Το παιδί σου έχει ένα κουσούρι, η κόρη σου, το αγόρι σου, ο άνδρας σου, η γυναίκα σου. Μην το πεις. Δεν πρέπει να το πεις. Ξέρετε εκείνο το τετράστιχο? Ποτέ στο φίλο σου μην πεις το μυστικό σου, γιατί φίλος το φίλο θα το πει και είναι κακό δικό σου. Το θυμάμαι από τη μητέρα μου, το έλεγε η μητέρα μου. Είναι πασίγνωστο, λαϊκό. Το ξέρετε όλοι σας. Εδώ θα ήθελα ακόμη, αγαπητοί μου, να σας έλεγα κάτι. Ως σύζυγοι, μην αλληλοκατηγορείστε σε φίλους, γειτόνους και συγγενείς. Έχεις κάτι εναντίον του άνδρας σου? Έχει ένα κουσούρι ο άνδρας σου? Έχει ένα κουσούρι η γυναίκα σου? Μη πας να το πεις στη γειτονιά. Είσαι ένα οικογενειακό φίλο ή σαν ένα συγγενικό πρόσωπο. Προσέξτε, διότι εσείς σαν σύζυγοι θα τα ξαναβρείτε πάλι. Μαλώσατε, τσακωθήκατε, αρπαχτήκατε, φάγατε, έπεσε ξύλο. Ως μη όφελε, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Έγινε όμως, άνθρωποι, είμαστε έγινε. Μην βγεις έξω και πεις ότι ο άνδρας μου μέδρε, η γυναίκα μου μέδρε και λοιπά και λοιπά. Μην το πείτε αυτό. Διότι ξαναλέω, εσείς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Αλλά όταν όμως το είπες εσύ, η γυναίκα ή ο άνδρας, το φίλος, το συγγενή, αυτό θα πάρει πια το δρόμο και τη δημοσιότητα. Και το σπουδαίο είναι ότι θα αρχίσουν οι συγγενείς και οι φίλοι να μας κατηγορούν. Θα κουβεντιάζουν για μας. Θα λένε για μας. Θα μας διασύρουν. Είναι κάτι που δεν συμφέρει. Θα ήθελες, αγαπητή μου, να διασύρεται ο σύζυγός σου? Θα ήθελα, αγαπητέ μου, να διασύρεται η γυναίκα σου? Μην το κάνεις λοιπόν αυτό. Μην το πεις πουθενά. Πουθενά. Ό,τι έγινε, έγινε μεταξύ σας. Τίποτα άλλο. Και ακόμη να σας πω, μάθετε τα παιδιά σας να είναι ευχαίρετα. Κάτι που υπάρχει στο σπίτι μέσα. Σπίτι, δε κάθε σπίτι έχει τα δικά του. Μην τα παιδιά σας λένε έξω τίποτα. Ούτε σε συγγενείς, ούτε σε φίλους. Πολύ παραπάνω τα παιδιά στο σχολείο. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το σημείο. Το να λέμε, τα παιδιά να λένε έξω το και το. Ακόμα, τα παιδιά, τα παιδιά. Προσέξτε εδώ. Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν παλιάνθρωποι φίλοι που εκμεταλλεύονται και οικονομικά ακόμα τη φιλία. Ξέρετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνουν κάποτε τα παιδιά μας? Να σε δουν εσένα, κυρία μου, τα παιδιά σου να κάνεις κάτι και να σου κάνουν εκβιασμό. Δώσ' μου τόσα λεφτά γιατί θα το πω στον μπαμπά. Ή αντίστροφα,
μπαμπά αυτός μου τόσα λεφτά, γιατί θα το πω στη μαμά. Βέβαια αν το παιδί έφτασε κάποτε να μπορεί να λέει, να κάνει αυτόν τον εκβιασμό στους γονείς του, είναι φοβερό. Οφείλεται στην αγωγή. Από μικρά παιδιά σου δεν προσέξαμε μερικά πράγματα. Ή το παιδί επιπολαιότατα να βγαίνει έξω και να λέγει «Το και το οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, αυτό φάγαμε στο σπίτι μας, αυτά ξοδέψαμε εκεί που πήγαμε». Γιατί, καταρχάς βέβαια μη λέτε στα παιδιά σας πολλά πράγματα, διότι είναι παιδιά. Από το παιδί λέει και από τον τρελό και από το, πώς το λέει, παθαίνει την αλήθεια. Προσέξτε, προσέξτε. Αλλά θα μάθουμε τα παιδιά μας να είναι ευγένητα σε θέματα οικογενειακά. Θυμάμαι κάποτε εγώ και οι αδελφοί μου. Ζούσαμε σε ένα υποστατικό, σε ένα κτήμα. Και εκεί είχε πολύ προσωπικό. Οι γονείς μου, η μητέρα μου μας είχε πει, προσέξτε, θα σας ψαρεύουν οι άλλοι για να μάθουν τι κάνουμε σπίτι μας. Δεν θα λέτε τίποτα. Ήταν κάτι καμαριέρες εκεί του σπίτιου. Λένε στην αδελφή μου, δεν μου λες, έτσι, με εκείνο τον τρόπο που πάντα ρωτάνε οι γυναίκες για να ψαρέψουν. Πώς και τι, δεν ξέρω. Μετά ρωτάνε εμένα, δεν ξέρω, λέω. Και λένε μεταξύ τους, δασκαλεμένα τα έχουνε. Ναι, δασκαλεμένα θα έχετε τα παιδιά σας, αγαπητοί μου. Δεν πρέπει να λέγουν τίποτα έξω, διότι θα σας προσβάλλουν. Μια φορά πέρασε ένας φτωχός άνθρωπος από το σπίτι μας απ' έξω και η μητέρα μου του έδωσε μια τάντα πράγματα. Θεός φορές, έδωσε μια τάντα πράγματα. Έκανε πολύ ελεημοσύνη η μητέρα μου. Εγώ ήμουν μικρός, κάτω των 10 ετών. Γυρίζει ο πατέρας μου το μεσημέρι και του λέγω ότι η μαμά έδωσε, πέρασε ο τάδε φτωχός και έδωσε πράγματα. Και μου λέει ο πατέρας μου, και ποιος ερώτησε εσένα? Μου δώσε και ένα γερό ξύλο και από τότε δεν μετέφερα κάτι που έλεγε η μητέρα μου ή έκανε στον πατέρα μου και αντιστρόφως. Γι' αυτό σας είπα, είναι θέμα αγωγής.